Υπάρχουν νομολογίες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει ο νέος αθλητικός νόμος που, αν και κατά πόσον θα ψηφιστεί, δεν το ξέρουμε. Και γενικότερα όλη αυτή την ιστορία θα την συζητήσουμε με έναν από τους νομικούς που έχουν άμεση-έμεση σχέση με την υπόθεση και ήταν και ένας από αυτούς που κατέβηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και είχαν μια συνάντηση. Μια άτυπη συζήτηση θα το θέταμε πιο σωστά με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Καλησπέρα, κύριε Αργυριάδη. Καλησπέρα εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Το έχω παράπονο, ξέρετε, κύριε Αργυριάδη, κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή που ασχολείται με τα θέματα του Άρη, να μην σας φιλοξενώ, όχι γιατί δεν σας συμπαθώ ή έχω κάτι μαζί σας, να βγάζω προπονητές, ποδοσφαιριστές, να μιλάω για το 4-4-2, για τη χαρά του παιχνιδιού, το ποδόσφαιρο, να κρίνουμε παίκτες, αγώνες. Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, για το οποίο, μας όθησε και εμάς να ασχοληθούμε με αυτό το επάγγελμα πριν από αρκετά χρόνια και που είναι και η ουσία του αθλητισμού. Αλλά δυστυχώς στον Άρη μόνο με αυτό δεν ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά νομίζω όχι μόνο με τον Άρη, με πάρα πολλές ομάδες ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, όχι με το αμυγός αθλητικό τομέα. Πολύ περισσότερο με τον Άρη, έχετε δίκιο. Ναι. Δυστυχώς και πάλι είμαστε στη διαδικασία της ίδρυσης μιας νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, το ΑΕΚ, κατά πόσο αυτή θα πάρει την άδεια, αν θα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δηλαδή θα δώσει την νομιμοποίηση, τι θα γίνει με το ΓΕΜΗ, αν θα επιτρέψει μετά η ΕΠΟ να γίνουν μεταγραφές, τι θα γίνει με το παράρτημα, όλα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν το προσεχές διάστημα και για αυτό το λόγο θέλουμε έτσι να μας βοηθήσετε κι εσείς να μπορέσει ο κόσμος περισσότερο να καταλάβει πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι γίνεται, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και ανησυχεί για μένα, κύριε Αργυριάδη, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει το περσινό παράδειγμα, του περασμένου καλοκαιριού δηλαδή, και κυρίως γιατί υπάρχουν κάποιες δηλώσεις και κυρίως από την κυρία Μαρούπα το τελευταίο διάστημα που παρουσιάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ ως αδύνατη την αδειοδότηση του Άρη. Λοιπόν, ο κόσμος καλά κάνει και ανησυχεί ως ένα βαθμό. Δεν είμαι από αυτούς που προσπαθώ να εφησυχάσω, δεν το έκανα ποτέ. Ναι. Όταν μάλιστα τα μηνύματα είναι διαφορετικά. Ναι. Όσοι απλά μιλάνε για εφησυχασμό, μάλλον προσπαθούν να αποκοιμήσουν τον κόσμο του Άρη και τους παράγοντες του Άρη, ενώ καλό είναι να είμαστε σε γρήγορση. Ναι. Ούτε και να κινδυνολογούμε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, εντάξει, ούτε να πηγαίνουμε και στην άλλη πλευρά. Έτσι ακριβώς. Άρα γι' αυτό αναφερόμαστε στις δηλώσεις. Ναι. Δεν λέμε κάτι παραπάνω από αυτές. Ναι. Αναφερόμαστε στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις λοιπόν διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ηλυμένων αποφάσεων. Ναι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ούτε σε όσους άλλους ασχολούνται με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Να σας πω το γιατί. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έρχεται σήμερα να αναθεωρήσει, το αναθεωρήσει είναι μια, αν θέλετε, political correct προσέγγιση, μια προηγούμενη δική της απόφαση. Ναι, σωστά. Και προσέξτε, με την ίδια σύνθεση. Χωρίς να έχουν αλλάξει, εννοείται, τα μέλη. Δεν έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ο μόνος ο οποίος δεν συμμετέχει, νομίζω, σε το τελευταίο διάστημα είναι ο κ. Τριανταφυλάκης από τους. Είναι όμως μέλος της Επιτροπής θεωρητικά. Άρα λοιπόν η Επιτροπή έχει την ίδια ακριβώς σύνθεση. Λοιπόν, όταν δεν αλλάζει ο νόμος και δεν αλλάζουν οι περιραίουσες νομικές συνθήκες, γιατί αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής, ναι, δεν μπορεί να αλλάζει άποψη έτσι στα ξαφνικά. Και μάλιστα χωρίς να έχει να λαμβάνει μνήμα για υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι η υπόθεση του Άρη. Τι θέλω να πω, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβω τα λόγια μου. Είναι τουλάχιστον παράδοξη και η αλλαγή στάσης και η επιχειρηματολογία που οδηγεί σε αυτήν. Φαντάζομαι διαβάσατε την απόφαση. Ναι. Η απόφαση περισσότερο πολιτικολογεί παρά προσεγγίζει νομικά ένα θέμα το οποίο ήδη είχε προσεγγίσει στο παρελθόν. Mm-hmm. Αναφέρεστε πρώτο, στην απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι? Αναφέρομαι στην απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ούτε δημοσιογράφος είναι, ούτε ρεπόρτερ είναι, ούτε πολιτευτής είναι, ούτε υπουργός είναι, μόνο ότι κάποια μέλη θα θέλουν να έχουν τέτοιες ιδιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι έτσι. Ασχέτως αν πολιτεύονται, δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Είχανε πολιτευτεί, κύριε Αργυριάδη, στο παρελθόν. Ασχέτως αν πολιτεύτηκαν ή πολιτευτούν στο μέλλον, μακάρι, όλοι μπορούν, όλα τα λουλούδια μπορούν να αφήσουν στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, δεν έχουν, αν θέλετε, το δικαίωμα στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής,
η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες πρωτίστως, έτσι δίνω έμφαση σε αυτό, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να πολιτικολογούν και βάσει αυτής της πολιτικολογίας να αποκτούν και μια δημοσιότητα η οποία ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από το αντικείμενο του ρόλου και της επιτροπής και της θέσης την οποία έχουν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε και νομίζω συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ότι δεν πρέπει όμως να τις προσπερνάμε και εντελώς αυτές τις τοποθετήσεις, διότι πολύ απλά ο Άρης, εάν δεν ψηφιστεί ο καινούριος αθλητικός νόμος, και λέω αν γιατί είναι νομίζω σε άμεση σχέση και με το πολιτικό, με το ρευστό πολιτικό σκηνικό στη χώρα και με τις προθεσμίες τις χρονικές, ο Άρης θέλοντας και μη θα πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα περάσει από εκεί, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και πρέπει να είμαστε εγρήγορες, χωρίς να έχω καμία πρόθεση να κινδυνολογώ. Ακριβώς για αυτό το οποίο μόλις διαπιστώσατε, πρέπει και ο κόσμος του Άρη και οι παράγοντες του Άρη να είναι σε καθεστώς εγρήγορες και ο εφησυχασμός δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εντολή είχα από τον ΑΣ. Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάστηκε ένα υπόμνημα νομικής αντίκρουσης της επιχειρηματολογίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το οποίο δεν κατατέθηκε, γιατί δεν υπήρχαν οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες να κατατεθεί, σύν το γεγονός ότι υπήρχε και η αποχή των δικηγόρων. Ωστόσο, για την άποψη σε νομικό επίπεδο, αν αφαιρέσουμε όλα τα πολιτικά σχόλια τα οποία έχει συγκεκριμένη απόφαση, αν δούμε την απόφαση περσέ, θα δείτε ότι χωράει πολύ κουβέντα ως προς το νομικό αποτέλεσμα στο οποίο έχει οδηγηθεί. Ναι. Και επιτρέψτε μου μια παρατήρηση για να την ουσία για να καταλάβει ο κόσμος. Πριν 2 χρόνια να ξεκινούσε η διαδικασία της εκαθάρισης του Άρη, είχα εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις σε όποιους βγαίναν δημόσια και το εμφανίζαν ότι θα είναι μια βόλτα. Ότι θα είναι μια εύκολη διαδικασία και ότι επειδή το έκανε η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει με τον ίδιο τρόπο ο Άρης. Ο Άρης δυστυχώς έχει εσωτερικά προβλήματα, πολύ μεγάλα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία ήταν αναμενόμενο ότι θα εκδηλωθούν και σε εκδηλώθηκαν, γι' αυτό είναι σε δικαστήρια με τόχους της παλιάς ΠΑΕ, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και ήταν αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσουν. Δεύτερον, ο Άρης δεν έχει, αν θέλετε, τουλάχιστον ακόμα, ελπίζω να αποκτήσει άμεσα, την φωνή που πρέπει να έχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή στα κέντρα τα οποία αναμορφώνουν εισηγήσεις. Ναι. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά κακότεχνη διάταξη νόμου, περιττώ να σας πω ότι μέσα στην ίδια παράγραφο για το ίδιο πράγμα ορίζονται 2 διαφορετικές προθεσμίες χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Να αναφέρομαι στο χρόνο ολοκλήρωση καθάρισης μιας ΠΑΕ. Στην ίδια παράγραφο, στη μια σειρά λέει 30 μήνες και στην άλλη λέει 3. Λοιπόν, όποιος διαβάζει αυτές τις διατάξεις γελάει. Αλλά δυστυχώς η κακονομία και η πολυνομία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής πραγματικότητας. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια διάταξη που άμα δεν τη δούμε στο σύνολό της και απομονώνουμε λέξεις και φράσεις, ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα και σε αρνητικές εισηγήσεις. Αυτό το είχα πει ήδη 2 χρόνια πριν και το φοβόμουν. Και όντως αυτό έγινε. Αν με ρωτάτε ποια είναι η πραγματικότητα, η νομική πραγματικότητα, θα σας πω ότι ήδη το κράτος έχει αποφανθεί με γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Υπάρχει η γνωμοδότηση 308 του 2013, η οποία με σαφήνεια, και αυτή είναι αν θέλετε αιχμή του δώρατος στην επιχειρηματολογία του Άρη, η οποία με σαφήνεια λέει ότι δεν μιλάμε για αδυναμία ύπαρξης 2 νομικών προσώπων, τη στιγμή που τα 2 έχουν διαφορετικό σκοπό. Στην πραγματικότητα η παλιά ΠΑΕ, ο σκοπός της είναι ο σκοπός εκαθάρισης, η ΠΑΕ που θα σύσταθεί έχει παραγωγικό αθλητικό σκοπό. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία απολύτως αδυναμία ή απαγόρευση να υπάρχουν αυτά τα 2 νομικά πρόσωπα με διαφορετικό αφημί και να είναι παράλληλα γεγραμμένα στο γεμί. Μάλιστα. Πρώτη παρατήρηση επί του νομικού ζητήματος, για να απαντάμε και σε αυτά τα οποία λέει η Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να λέει αυτό, ήδη το νομικό συμβούλιο του κράτους όμως έχει γνωμοδοτήσει διαφορετικά και την γνωμοδότηση αυτή την έχει αποδεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα είναι η ιονή νόμος του κράτους. Έτσι ερμηνεύει αυτή τη διάταξη. Άρα το πρώτο θέμα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει νομικά δίκιο όταν αυτό έχει ήδη κριθεί. Το δεύτερο, το οποίο έχει και αυτό τη σημασία του. Στην προκειμένη περίπτωση, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται περί καταδολίευσης, περί προβλήματος, περί ΠΑΕ που μπαίνουν μέσα και δεν καθαρίζονται ποτέ, δεν ισχύει στην περίπτωση του Άρη. Ο Άρης, καλώς ή κακώς η περιουσία του, είναι δεσμευμένη από τους πιστωτές του. Ναι, σωστά. Αυτή η περιουσία δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί στη νέα ΠΑΕ.
παραμένει η εγγύα περιουσία στο ΙΚΑ και στην εφορία. Ναι. Άρα ποια βλάβη δημιουργείται στην προκειμένη περίπτωση στους παλιούς πιστωτές από τη δημιουργία του νέου νομικού προσώπου? Καμία απολύτως. Από την περιουσία που ούτως ή άλλως θα ικανοποιηθούν, από αυτή θα ικανοποιηθούν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Μεταβίβαση, ναι. Μεταβίβαση περιουσίας από την παλιά πάει στην καινούργια δεν υπάρχει. Ναι. Συνεπώς δεν μπορεί να μιλάει η Επιτροπή για καταδολιεύσεις. Τρίτη παρατήρηση, ναι. Γιατί έχει σημασία λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Ναι. Η όποια καθυστέρηση παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Άρη, δεν οφείλεται στον Άρη τη στιγμή που έχουμε βεβαρημένη περιουσία, ένα ακίνητο το οποίο έχει κατασχεθεί από το ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ δεν προχωράει τη διαδικασία του πληστηριασμού, μολονότι έχει προς του το δικαίωμα. Και στην τελευταία αίτηση είχε και ζητήσει και αναβολή μάλιστα το ΙΚΑ. Και μάλιστα αυτό είναι το οποίο προκάλεσε και την έκπληξη των μελών της Επιτροπής όταν τους δείξαμε τα πρακτικά της δίκης. Είδανε ότι έρχεται πράγματι και παρεμβαίνει το ΙΚΑ ζητώντας μεγαλύτερα τιμήματα, χωρίς το ίδιο τόσο καιρό να προσπαθεί να τα εισπράξει. Ζητάει αναβολές. Ξέρετε, πολύ εύκολα θα μπορούσε να θεμελιωθεί παράβαση καθήκοντος για τα όργανα του δημοσίου για την καθυστέρηση που έχουν επιδείξει στη συγκεκριμένη διαδικασία. Βέβαια, δεν έχετε άδικο. Πολύ σωστά. Γιατί όταν πηγαίνουν και πληστηριάζουν το σπίτι του Κοσμάκη και το τελευταίο ακίνητο για να πάρουν τα λεφτά το δημόσιο και δεν έρχονται να πάρουν, να βγάλουν στην πληστηριασμό μια περιουσία που ο ίδιος ο Άρης παρακαλάει να βγει γρήγορα στην πληστηριασμό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Αυτό είναι παντελώς άτοπο. Ναι. Ο ίδιος ο φιλέτης για να τελειώνει τη διαδικασία της εκαθάρισης θέλει να ξεμπερδεύει με αυτό το ακίνητο. Και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν τη διαδικασία κάθονται άπρακτοι, δεν κάνουν τίποτα και παρεμβαίνουν στα δικαστήρια ζητώντας αναβολές. Mm. Και εκτός όλων των άλλων, ο Άρης, κύριε Αγγελιά, το ξέρετε πολύ καλά εσείς αυτό, με απόφαση δικαστηρίου ήταν μη βιώσιμος. Αποδείχθηκε ότι είναι μη βιώσιμος. Δεν είπε δηλαδή, και το ίδιο το δικαστήριο είπε ότι ο Άρης δεν είναι βιώσιμος. Έτσι δεν είναι. Με απόφαση δικαστηρίου. Και πέρα από αυτό, σας λέω, στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δημιουργεί. Ο Άρης δεν είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να καταδολιεύσει, να προκαλέσει βλάβη στους πιστωτές του. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν αυτή τη στιγμή έπρεπε ήδη να είχε πάρει τα λεφτά του το δημόσιο. Ναι. Τρίτον, τέταρτη παρατήρηση. Επιτρέψτε μου, γιατί όλα έχουν σημασία τους και την νομική και την πραγματική. Θα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Τέταρτο, νομικό επιχείρημα, το οποίο δείχνει το πρόβλημα του νομοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λοιπόν, ακόμα αυτή η χώρα δεν έχει μετατραπεί ούτε στη Σοβιετία ούτε σε Μπανανία. Που σημαίνει τι? Ότι δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε διοικητικός φορέας και να με υποχρεώσει να αναβιώσω, να ξαναγίνω μέτοχος και να λειτουργήσω μια εταιρεία την οποία έχω κλείσει. Το να έρθει κάποιος και να πει, να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη διάταξη ως υποχρεωτική αναβίωση, mm-hmm. στο το οποίο λένε υποχρεωτικά mm-hmm. αναβιώνει η εταιρεία, mm-hmm. και συνεπώς τίθεται ζήτημα και για τα χρέη και για όλα αυτά, υποχρεωτικά αναβιώνει η εταιρεία, χωρίς οι ίδιοι μέτοχοι να το θέλουν, είναι μια προσέγγιση, ερμηνευτική προσέγγιση που προσκρούει και στο ελληνικό σύνταγμα, στην αρχή της ελευθερίας, της ιδιωτικής αυτονομίας, της οικονομικής ελευθερίας και στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ και στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν μπορεί να έρθει οποιαδήποτε διάταξη νόμου να σας υποχρεώσει εσάς, κύριε Σαββόπουλε, αύριο να είστε μέτοχος σε οποιαδήποτε εταιρεία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μάλιστα. Δεν μπορεί. Να. Ούτε μπορεί να σας πει σε μια εταιρεία την οποία ήσασταν μέτοχος και αποφασίσατε να την κλείσετε, να έρθει αύριο να σας πει όχι, σας υποχρεώ να την ξανανοίξετε. Μάλιστα. Λοιπόν, η ερμηνεία που κάνει η Επιτροπή μιλώντας για υποχρεωτική αναβίωση είναι μια ερμηνεία εξόχως αντισταγματική, εξόχως αντίθετη με όλο το οικοδόμημα του διαφωτισμού, αν θέλετε, και με όλο το οικοδόμημα των ευρωπαϊκών συνταγματικών αρχών. Δεν υπάρχει διάταξη θεμελιώδους νόμου το οποίο να μην αντιστρατεύεται μια τέτοια προσέγγιση. Όποιον νομικό θέλετε ρωτήστε, όποια συζήτηση θέλετε. Όλα αυτά υπάρχουν στο υπόμνημα το οποίο είχε ετοιμάσει ο Άρης. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου και μια τελευταία παρατήρηση. Mm-hmm. Ακόμα και αν υπήρχε μια μικρή δόση αλήθειας ή αυθεντικής προσέγγισης της διάταξης στη γνωμοδότηση της Επιτροπής, στην εισήγηση της Επιτροπής, αυτή δεν μπορεί να καταλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχει κατά κόρον κριθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι όταν έχεις μια ευνίδια αλλαγή της υφιστάμενης διοικητικής πρακτικής, yeah. ακόμα και της νομοθετικής, οφείλεις να λαμβάνεις με έρημνα για υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Να. Το γεγονός ότι κάποιοι αποφάσισαν μεσούσεις της αθλητικής περίοδου να αλλάξουν, μολονότι είναι τα ίδια πρόσωπα, να αλλάξουν την νομοθετική, την άποψή τους για μια συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, δεν σημαίνει ότι θα υποστεί τη βλάβη ο πολίτης.
δεν σημαίνει ότι μια ομάδα, μια επιχείρηση, οποιοδήποτε τρίτος θα βρεθεί ξαφνικά εξαπίνης, θα ευνηδιαστεί και θα καταληφθεί από αυτήν τη νέα ερμηνευτική προσέγγιση. Ναι. Συνεπώς, υπάρχουν 6 πολύ βασικά επιχειρήματα, mm-hmm. τα οποία εάν υπάρξουν βίκο αότα, και όχι σας λέω ηλυμένες αποφάσεις, mm-hmm. έχει μεγάλη σημασία, mm-hmm. αν υπάρξουν βίκο αότα και όχι ηλυμένες αποφάσεις, τότε νομίζω ότι συζητάμε αλλιώς τη συγκεκριμένη διάταξη. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε κάτι, mm-hmm. όταν η κυρία Μαρούπα ή οποιοδήποτε τρίτος έρχεται και λέει ότι θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα γιατί έτσι αποφάσισα, ναι. δεν έχουμε και κάτι να συζητήσουμε ουσιαστικό. Ναι. Υπάρχει μια ιονή επιθετική ενέργεια, mm-hmm. η οποία εκφεύγει, αν θέλετε σας λέω, και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του οποιοδήποτε έργου προσπαθούμε όλοι να επιτελέσουμε. Το έτσι αποφάσισα παραπέμπει σε άλλες εποχές. Το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Ναι, ναι. Πάντως... Λοιπόν, δεν υπάρχει το έτσι αποφάσισα. Mm. Υπάρχει η γνώμη της Επιτροπής, που βέβαια είναι βαρύνουσα, γιατί αυτή θα δώσει την άδεια σε πρώτη φάση, αν δεν προσφύγει ο θυγόμενος στα δικαστήρια, mm. και η γνώμη του άλλου, που θα πρέπει τα επιχειρήματα να ανταλλαγούν και στο τέλος κάπου να καταλήξουμε. Το να βγαίνουμε και να λέμε έτσι αποφάσισα, δεν παίρνεις άδεια, mm. πάνε στα δικαστήρια να βρεις το δίκιο σου. Δυστυχώς το ακούμε πολύ συχνά στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά δεν περιποιεί τιμή σε αυτούς στους οποίους το λένε. Ναι. Τώρα βέβαια και τον Αυρίου άρεσε το δίκιο του στα δικαστήρια, κύριε Γιάννη, ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ χρονοβόρο. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή τον Άρη. Μπορεί να έχει δίκιο με αυτά που μας περιγράψατε, αλλά δεν προλαβαίνει τις προθεσμίες. Δηλαδή, αν συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθεί ο Άρης σε πνεύμα καταλλαγής, συζήτησης και συνεννόησης σε όλα τα επίπεδα να βρει μια λύση. Και θεωρώ ότι η λύση θα είναι εύκολη να βρεθεί όταν ο Άρης αποκτήσει φωνή ουσιαστική, mm-hmm. φωνή επιχειρηματική, φωνή ιδιοκτησιακή. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικά να διαπραγματεύεται με όλους τους όρους ένας ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ και αλλιώς είναι αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο μας δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα. Ναι. Αυτό το θέμα πρέπει να λύξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί μετά και οι επιλογές, ξέρετε, είναι πολλές. Εσείς λέτε, για παράδειγμα, ότι μια προσέγγιση σε δικαστική μπορεί να είναι αργή. Mm. Ένας ιδιοκτήτης, επιχειρηματίας της ΠΑΕ, αύριο μπορεί να έχει άλλη άποψη, γιατί μπορεί να πιστεύει ότι θα κερδίσει την αναστολή. Mm. Ή μπορεί να πιστεύει ότι μέχρι να εκδοθεί απόφαση θα υπάρξει μια νηνεμία και θα τον πειράξει κανείς από την Επιτροπή. Το οποίο συμβαίνει κατά κόρον. Να σας πω, η Λάρισα, που ήταν ναι. την ίδια μέρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχει εξαντλήσει τα νομικά μέσα και μέχρι στιγμής έχει κερδίσει. Ναι. Και γνωμοδοτήσεις έχει ζητήσει ατομικές και όπου χρειάζεται να προσεγγίσει νομικά μια περίπτωση, την προσεγγίζει. Δικαστικά εννοώ. Mm-hmm. Δεν κάθεται να άγεται και να φέρεται από κάποιους οι οποίοι από άμβονος διακηρύσουν ότι ο Άρης δεν πρόκειται να πάρει άδεια και είναι λυμένη η απόφασή τους mm. και τέλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Νομίζω ότι θέτεται και πρώτον ευθυνών του και κυρίως της προστασίας της επένδυσης που έχει κάνει ήδη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο κ. Καρυπίδης, ο ενδυνάμει επενδυτής, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να εμπλακεί και στη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άρα προφανώς είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Τώρα δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει κάνει κάποιες επαφές, ο δικηγόρος του, αν θα κάνει, αν έχει ήδη κάνει. Αυτό είναι θέμα που αφορά τον ίδιο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να το κάνει. Γιατί... Το πλέον βέβαιο mm-hmm. είναι ότι χρειάζεται, να σας πω κάτι, στην Επιτροπή εγώ είδα όλους τους ιδιοκτήτες. Και ο Κούγιας ήταν απ' έξω και ο Παπουτσάκης ήταν απ' έξω. Ναι. Θα πρέπει να είναι ο ενδυνάμει ιδιοκτήτης μαζί με τον πρόεδρο Ψηφίδη. Ναι. Ο ενδυνάμει ιδιοκτήτης θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι σε επόμενα βήματα. Γιατί, πολύ σωστά αναφέρεται, πρώτα πρέπει να προστατεύσει την επένδυσή του. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δώσει και ο άλλος τα εχέγγυα για την επόμενη μέρα. Ναι. Σωστά. Βέβαια, αυτό θα κριθεί και μεταγενέστερα, εφόσον προκύψει τέτοια διαδικασία. Κρίνεται ούτως ή άλλως. Εγώ ευελπιστώ ότι η αισιοδοξία που υπάρχει, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί αυτό διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης ως δηλώσεις του κ. Καρυπίδη, το οποίο απέχει από αυτό που λέει η κυρία Μαρούπα. Ναι. Η αισιοδοξία που υπάρχει
πράγματι θα δικαιωθεί. Ναι. Τώρα, μας μιλήσατε από για... Από εκεί και πέρα, ναι, να δούμε το τι και πώς. Ναι. Αυτό μιλήσατε... είναι δική σας δουλειά μετά, είναι δημοσιογραφική έρευνα, ναι, το πώς θα γίνει. Σωστά. Μας μιλήσατε και για ένα υπόνοιμα. Τώρα αυτό το υπόνοιμα δεν το καταθέσατε ποτέ. Θα το καταθέσετε προσεγώς, γιατί κάποια στιγμή από ό,τι μάθαμε από το ρεπορτάζ, από την Επιτροπή σας είπαν, καλά ελάτε 16 Αυγούστου για να κριθεί η υπόθεσή σας. Εγώ σας ξαναλέω, υπάρχει ένα οχτασέλιδο υπόμνημα που απαντάει σε νομικό επίπεδο όλα τα ζητήματα τα οποία έθεσε η Επιτροπή. Το υπόμνημα αυτό είναι στα χέρια του ΑΣ και αν το καταθέταμε θα το υπέγραφε ΑΣ. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ενήμερος και ο κύριος Μαστρογιάννης του έχει κοινοποιηθεί. Ναι. Το ποιος θα το χρησιμοποιήσει, πότε, αν θα το χρησιμοποιήσει τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, να το δούμε στην πορεία. Πάντως θεωρώ ότι ήταν ευτυχές και συνάμα επιτυχές ότι δεν συζητήθηκε αυτή η υπόθεση και δεν απεφάνθη η Επιτροπή τώρα. Σας λέω πρώτον γιατί ο Άρης είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεύτερον, οποιαδήποτε απόφαση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική από αυτό από το οποίο από ραδιοφωνικού άμβονος ήδη έχει εξαγγελθεί. Δηλαδή όταν σου λένε ότι εμείς έχουμε μια άποψη έτσι ξαφνικά μας ήρθε και αλλάξαμε μια παγιωμένη τακτική επί δύο χρόνια και ειδικά για τον Άρη, γιατί για τον Άρη έχει σχέση αυτή η υπόθεση, Όφη δεν έχει πρόβλημα, τελειώνει την εκαθάρισή του και δεν έχει περιουσιακό στοιχείο. Όταν έρχεται και λέει ότι ειδικά για τον Άρη άλλαξα γνωμοδότηση, άλλαξα άποψη, άλλαξα γνώμη και πλέον τα βλέπω τα πράγματα αλλιώς, όπως αντιλαμβάνεστε στενεύουν τα περιθώρια ουσιαστικής συζήτησης. Το ξαναλέω, ουσιαστικής συζήτησης. Συνεπώς, η άτυπη συζήτηση που έγινε, καλό έκανε, οδήγησε και σε μια κινητοποίηση της Επιτροπής τουλάχιστον να δει κάποια από τα πράγματα πέρα από τα νομικά, κάποια πραγματικά περιστατικά τα οποία θεωρητικά αγνοούσε, όπως για παράδειγμα την αδελτηρία η οποία παρατηρείται από την πλευρά του ΙΚΑ για την ίσπραξη της απέτησής του. Υποσχέθηκε ότι θα στείλει επίσημη επιστολή, ελπίζω να έχει σταλεί ήδη, η οποία θα ζητάει εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν πληστηριάζεται η περιουσία ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η εκαθάριση και ούτως ώστε να καταλήξουμε και να μην έχουμε όλοι αυτοί, αν θέλετε, την παρεξήγηση την οποία υπάρχει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Με και καλό θα ήταν αυτό να ξεκαθαρίσει σύντομα το ζήτημα για να εκμεταλλευτεί ο Άρης αυτό που πέτυχε φέτος πολύ νωρίς στους αγωνιστικούς χώρους και να έχει όλο τον χρόνο μπροστά του για να ετοιμαστεί για την επόμενη σεζόν, διότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και τα οποία καθορίζονται από συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει με το που τελειώσει το πρωτάθλημα στις 15 Μαΐου να γίνει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, να καθοριστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. Έχουν πρώτα δικαίωμα, δεν κάνω λάθος, εσείς θα με διορθώσετε, κάνω λάθος, τα μέλη του Ερασιτέχνη για να το καλύψουν. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία που αφορά και την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά, είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι πολύ σύντομα οι πάντες θα πρέπει να βάλουν το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων και να ξεκάθαρα να πούν τι πρόκειται να κάνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να αποκτήσει στιβαρή ιδιοκτησία, η ΠΑΕ Άρης. Θεωρώ ότι αυτό θα διευκολύνει και τον ΑΣ και σε τελική ανάλυση θα έχει ουσιαστικό όφελος για το σύνολο της οικογένειας του Άρη. Ήδη έχουμε κάποια θετικά, πολύ θετικά δείγματα γραφής στο μπάσκετ και δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι ότι απέκτησε μια στιβαρή ιδιοκτησία η ΚΑΕ. Χωρίς αυτό δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ, ειλικρινά το πιστεύω, ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία, που υπάρχει μια συναστρία προσώπων σε κύριες θέσεις, και ο Λάσκαρης και ο Καρυπίδης και ο Ψηφίδης είναι άτομα τα οποία μπορούν και έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Απομένει τουλάχιστον, και θέλω να δω τον Καρυπίδη να κάνει το τελικό βήμα, να ολοκληρώνει πιο γρήγορα τις προσπάθειες και τις διαδικασίες για να προχωρήσει στα υπεσχημένα, τα οποία υπεσχημένα έχουν καταγραφεί και στην αρχική σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στον ΑΣ και στον Καρυπίδη. Ναι. Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε αρκετά και στην κυρία Μαρούπα και πήρε νομίζω και δώσατε νομικές εξηγήσεις γύρω από αυτά που λέει, υπάρχουν και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής. Φιλοξενήσαμε εδώ και μάλιστα τον είχαμε και κάνα μισάωρο πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, τον κύριο Αρκούδη, ένα άλλο μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ήταν πολύ πιο συγκαταβατικός ο άνθρωπος. Ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα πολλές φορές αυτά που υποστήριζε από αυτά που λέει και ισχυρίζεται η κυρία Μαρούπα ραδιοφωνικά. Μα σας λέω, η Επιτροπή ως Επιτροπή όντως μπορεί να ερμήνευσε αυτήν την παλιά της θέση με άλλο τρόπο σήμερα, με ένα καταπαράδοξο τρόπο, αλλά όταν καλείται να την εφαρμόσει και ακούει τα επιχειρήματα του άλλου, όντως δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς.
Και μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετά, δεν είναι μόνο ο κύριος Αργούδης, είναι αρκετά μέλη στην Επιτροπή τα οποία προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση με υποδιαφορετικό οπτικό πρίσμα. Mm-hmm. Δίνουν έμφαση στην ουσία, δίνουν έμφαση ακόμα, αν θέλετε, και ακόμα και στην επιχειρηματολογία, ότι δεν μπορείς μεσούς της χρονιάς να αλλάζεις άποψη, προσέξτε άποψη, όχι νόμο, mm-hmm. να αλλάζεις άποψη για ένα νόμο και να καταλαμβάνεις εκκρεμείς υποθέσεις. Κάποιοι κάνουν το σχεδιασμό τους βάσει αυτού του νόμου mm-hmm. και της παλιάς εισήγησης. Κάποιοι επένδυσαν εκατομμύρια σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Ένας λαός πίστεψε σε μια προσδοκία. Ναι. Δεν μπορεί όλα αυτά να ανατρέπονται επειδή ξαφνικά ξύπνησαν μια μέρα κάποιοι και άλλαξαν την παλιά τους εισήγηση. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής ναι. αυτά τα πράγματα τα αντιλαμβάνεται. Ναι. Πείτε μου και, ναι. Και μη θεωρήσετε ναι. ότι αν κριθεί ποτέ το θέμα του Άρη επί της ουσίας σε πλήρη επταμελή σύνθεση ναι. θα επικρατήσει η άποψη της κυρίας Μαρούπα. Ναι, όχι, αυτό δεν είναι... Δεν είμαι καθόλου, δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Ναι. Για μένα όμως ζωτική προϋπόθεση για να γίνει αυτό θα είναι να υπάρξει μια στιβαρή ιδιοκτησία στην ΠΑΕ Άρης, νέα ΠΑΕ Άρης mm-hmm. και αντίστοιχη νομική επιχειρηματολογία, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήδη υπάρχει, ναι. η οποία θεωρώ ότι μπορεί να προλιάνει το έδαφος και να οδηγήσει σε μια διαφορετικό αποτέλεσμα. Πάντως μιλάτε πολύ για μια στιβαρή παρουσία και νιώθετε ακόμη, παρότι περάσαν κάποια 24 ώρα, αρκετά ενοχλημένος από το κλίμα που εισπράξατε και από κάποια παξιωτικά σχόλια από την Επιτροπή, έτσι, ναι, κύριε Αγυριάδη. Γιατί ήταν... Κοιτάξτε, όταν καλός ή κακός εμφανίζονται οι επενδυτές ή ενδυνάμοι επενδυτές, γιατί ξέρετε και ο Εργοτέλης έχει μια περίεργη ιδιοκτησιακή κατάσταση αυτή τη στιγμή, yeah. το αν θα λειτουργήσει ως εραστεχνικό σωματείο, ως επαγγελματικό ή οτιδήποτε. Όταν είναι παρόντες όλοι οι ενδιαφερόμενοι, και στην περίπτωση του Άρη δεν ήταν, δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη δυνατή εντύπωση που θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει. Yeah. Και θέλω σε αυτό να είμαι σαφής. Από εκεί και πέρα, επιμένω ότι είναι ζήτημα στιβαρής ιδιοκτησίας. Και θα επιμένω όπου τουλάχιστον, το λέγα και μέσα στο παρελθόν, ακόμα και στην περίπτωση της προσπάθειας του Άρη να μπει στο άρθρο 99 ναι. στα δικαστήρια, ρωτούσαν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποια λεφτά θα βάλει. Το να λες γενικά ο λαός του Άρη δεν είναι η προσήκουσα απάντηση. Ναι. Μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για λεφτά. Τα ίδια ερωτήθηκαν πάνω κάτω και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Ποιος αναλαμβάνει, mm-hmm. τι θα πληρώσει. Πώς θα φτιάξει, πώς θα υπάρχει την επόμενη μέρα, αν θα υπάρξει μεταβίβαση περιουσίας, τι θα γίνει με παλιά χρέη, τι δεν θα γίνει. Mm-hmm. Ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες χρήζουν απάντησης από μια στιβαρή ιδιοκτησία. Μάλιστα. Είναι απόλυτα κατανοητό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Κοντονή για το νέο αθλητικό νόμο, φιλοξενήσαμε και εμείς τον κύριο Αδαμίδη, που είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και ένας από τους συμβούλους της Γενικής Γραμματείας και του κυρίου Κοντονή, και μας είπε ότι υπάρχει, ότι θα υπάρχει πρόβλεψη για τη υποεκαθάριση. Πάει ούτε λίγο ούτε πολύ, φωτογράφησαν ότι δεν μπορεί να ισχύσει και δεν θα ισχύσει η περίφημη αναδρομικότητα για τις υποεκαθάριση εταιρείες. Βλέπετε να ψηφίζεται ο αθλητικός νόμος, γιατί ακούμε διάφορα. Άλλοι λένε, ο ίδιος ο κ. Κοντονής είπε Ιούνιο, άλλοι λένε ότι μπορεί να πάρει και μετά το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, και ο κ. Αδαμίδης είναι συνάδελφος δικηγόρος Θεσσαλονίκης ναι. και βλέπει πολύ θετικά τη συγκεκριμένη υπόθεση, και ο κ. Κοντονής δημόσια τουλάχιστον έχει δεσμευτεί για αυτό που μόλις αναφέρατε. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αθροίζοντας τα στάδια ελέγχου αυτού του νομοθετήματος, τα οποία απομένουν, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει η δημόσια διαβούλευση, να πάει στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, να πάρει τη σειρά για νομοσχέδιο. Αν δεν πάει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, πολύ φοβάμαι ότι πριν το Σεπτέμβρη δεν θα υπάρξει αυτός ο νόμος. Συνεπώς, το αν έχει ή δεν έχει αναδρομική ισχύ, ολίγης θα ενδιαφέρει εμάς στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όλα θα έχουν κριθεί για τον Άρη. Βεβαίως. Ο Άρης, δυστυχώς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, θα κριθεί με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να. Και με την υφιστάμενη γνωμοδότηση, η παύλα εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκτός εάν υπάρξει μια τροπολογία διευκρινιστική ως γνήσια ερμηνευτική της συγκεκριμένης διάταξης. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετούσε τον Άρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μόνο ο Άρης μπορεί και πρέπει να το κυνηγήσει. Σας το ξαναλέω λοιπόν, μια στιβαρή διοίκηση και ιδιοκτησία της ΠΑΕ για την επόμενη μέρα
θεωρώ ότι είναι με παράλληλη υποστήριξη και του ΑΣ και όλες τις οικογένειες του Άρη, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να το πετύχει. Έχουμε μια νέα ερμηνεία ενός νόμου, η οποία ερμηνεία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Η ερμηνεία πρέπει να αλλάξει, δηλαδή η Επιτροπή να ακυρώσει τον εαυτό της για άλλη μια φορά, ήδη τον ακύρωσε, ήδη τον ακύρωσε την πρώτη αλλάζοντας την ερμηνεία της, πρέπει να τον ξανακυρώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο το θεωρώ λίγο δύσκολο, ή να αλλάξει, να υπάρξει μια γνήσια ερμηνευτική τροπολογία της συγκεκριμένης διάταξης, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα για τις υφιστάμενες εταιρικές μορφές οι οποίες βρίσκονται σε καθάριση. Μάλιστα. Είναι απόλυτα σαφές και νομίζω ότι μας διευκρινίσατε αρκετά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά όσα μας είπατε για ακόμη φορά, για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος, γιατί ακούει διαρκώς δεξιά και αριστερά και κυρίως την κυρία Μαρούπα να διατυπώνει την άποψή της και να διαρριγνεί και τα ημάτια της ότι ο Άρης δεν πρόκειται να πάρει άδεια, η καινούργια εταιρεία που θα συστήσει δηλαδή δεν πρόκειται να πάρει άδεια, αλλά εδώ μας λέτε ότι και νομικό προστάσιο υπάρχει και κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Νομίζω υπερβαίνει τα εσκαμμένα η κυρία Μαρούπα, προκαταλαμβάνοντας τη θέση της Επιτροπής επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Άλλο το πώς αυτή τη στιγμή ερμήνευσε το συγκεκριμένο νόμο, όταν ήδη τον έχει ερμηνεύσει διαφορετικά στο παρελθόν, και άλλο τι θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Αύγουστο, που μπορεί να έχει άλλο νομικό περιβάλλον και, εν πάση περιπτώσει, και άλλο νομικό περιβάλλον να μην είχε, θα έπρεπε να ακούσει την άλλη πλευρά πριν να αποφασίσει. Ναι. Και σας ξαναλέω, γιατί το είπα και πριν και θέλω να γίνει αντιληπτό, από πού και ως πού η κυρία Μαρούπα προκαταλαμβάνει την άποψη των υπολείπων μελών της Επιτροπής όταν κριθεί το ζήτημα αυτό καθ' αυτό, της αδειοδότησης του Άρη υπό συγκεκριμένο πλαίσιο. Όχι το πώς ερμηνεύουμε τον νόμο. Εδώ η κυρία Μαρούπα έχει δίκιο. Άλλαξε γνώμη η Επιτροπή, τώρα τα λέει αλλιώς. Και δεν μπορούμε να της πούμε κάτι. Ξαναρωτάω όμως, πόσο βέβαια θα πρέπει να είναι, γιατί εδώ έχουμε και ένα θέμα δεντολογίας, όταν τεθεί το θέμα αυτό σε ψηφοφορία, εκτός εάν, και εδώ είναι το επικίνδυνο, και γι' αυτό καλό είναι να είναι ο κόσμος σε εγρήγορση, εάν μιλάμε για ελλειμμένες αποφάσεις. Τότε δεν χρειάζεται κανείς να πάει ενώπιον της Επιτροπής τον Αύγουστο, δεν χρειάζεται κανείς να καταθέσει κανένα φάκελο, δεν χρειάζεται κανείς να καταθέσει κανένα υπόμνημα, δεν χρειάζεται κανείς να μπει σε καμιά συζήτηση. Ας το πούμε πολύ απλά, ότι δεν θέλουμε τίποτα, ο Άρης θα πάρει άδεια. Μάλιστα. Ναι, καλά. Αυτό βέβαια νομίζω ότι δεν μπορεί να το δεχθεί ο Άρης γενικότερα ως οργανισμός. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ήδη υπέστη μια φοβερή αδικία πέρυσι το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θέλει να τα αποδεχθεί, αυτό το ερώτημα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει στην κυρία Μαρούπα. Πώς αυτή τη στιγμή έρχεται και μιλάει και σας λέω, όχι για την λυμμένη άποψη της Επιτροπής, για την θέση την οποία θα κληθεί να λάβει σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς τον Αύγουστο. Και έρχεται σήμερα, έχουμε Απρίλιο ακόμα, έτσι, και προεξοφλεί τη στάση της Επιτροπής για κάτι το οποίο θα τεθεί ενώπιον της τον Αύγουστο, χωρίς να ξέρει τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Θα σας θέσω πολύ απλά το ερώτημα. Είναι σε γνώση της η συγκεκριμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 308 του 13. Εάν είναι εις γνώση της, πώς πηγαίνει κόντρα σε αυτή τη γνωμοδότηση? Μάλιστα. Και αν πηγαίνει κόντρα σε αυτή τη γνωμοδότηση, αποδέχεται και τις ευθύνες τις οποίες συνεπάγεται μια τέτοια ερμηνεία, ποινικές και αστικές, και η ίδια και όλα τα μέλη της Επιτροπής? Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή έχει πολύ μέλλον και πολύ βάθος. Κριτήριο είναι ποιος την κινεί. Γι' αυτό σας το ξαναλέω. Το ζήτημα της ιδιοκτησίας της νέας ΠΑΕ πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό για να υπάρξει αυτός που αναλάβει την ευθύνη μπροστά στο εύρος επιλογών που πιθανότατα θα έχει, που πιστέψτε με υπάρχει ένα εύρος επιλογών, να κάνει εκείνη την οποία θα κρίνει εποφελέστερη τόσο για τον Άρη όσο και για το δικό του συμφέρον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεράδη για όλα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.